Καλησπέρα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρχεία μας σε μια συσκευή Android. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούμε μια εφαρμογή διαχείρισης αρχείων που υπάρχει σχεδόν σε κάθε συσκευή προεγκατεστημένη. Έχει το όνομα Files, αρχεία, διαχείριση αρχείων όπως βλέπετε και εδώ. Έχω εγκατεστημένες τέσσερις εφαρμογές για να σας δείξω κάποια πράγματα, αλλά εσείς χρειάζεστε μόνο μία. Αν δεν βρείτε αυτή την εφαρμογή στο κινητό σας, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια τέτοια εφαρμογή από το Play Store. Άμα γράψετε File Manager ή Files, κάτι παρόμοιο, θα βρείτε πολλές εφαρμογές οι οποίες είναι δωρεάν. Θα ξεκινήσω με την εφαρμογή Files, που είναι η εφαρμογή που υπάρχει σε κάθε σύστημα Android. Βέβαια, μπορεί να την έχει αντικαταστήσει αυτή είναι ο κατασκευαστή. αλλά οι λειτουργίες είναι παρόμοιε σε όλες τις εφαρμογές του είδους. Όταν ξεκινάω λοιπόν, εδώ από το μενού μπορώ να επιλέξω να δω μόνο τις εικόνες, δηλαδή έχω μια λογική κατηγοροποίηση των αρχείων μου, μπορώ να δω μόνο τις εικόνες και τους φακέλους που έχουν εικόνες όπως στο φάκελο κάμερα ή μόνο τα βίντεο το ίδιο για ήχο, υπάρχει και ο φάκελος λήψης και σε άλλες εφαρμογές μπορούμε να δούμε και ένα φάκελο έγγραφα, μόνο για τα έγγραφα. Αν θέλω να δω πώς είναι εσωτερικά το σύστημα αρχείων του Android ή αν έχω μια SD κάρτα μνήμης πρέπει να πατήσω εδώ που λέει το όνομα του κινητού μου, τη συσκευή μου ή αν είχα μια SD κάρτα θα εφαρίζονταν κάπου εδώ. Πατάω λοιπόν εδώ και βλέπω πώς είναι το σύστημα αρχείων του Android. Υπάρχουν διάφοροι φακέλοι, όπως βλέπετε εδώ. Ο φάκελος Android έχει τα δεδομένα των εφαρμογών. Υπάρχει ο φάκελος Downloads, όπου εδώ μπαίνουν οι λήψεις. Και μπορώ και από εδώ, αν θέλω να κάνω διαχείριση των αρχείων μου, αλλά συνιστάμε να μην καταφεύγουμε εύκολα σε αυτό τον τρόπο προβολής, εάν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή θα πρέπει να προσέχουμε να μην διαγράψουμε κάποιον φάκελο ο οποίος είναι σημαντικός. Επίσης μια άλλη χρήσιμη λειτουργία που μπορεί να προσφέρει μια εφαρμογή διαχείρισης αρχείων είναι να με συνδέσει με ένα λογαριασμό που έχω σε αποθήκευση στο σύννεφο. Όπως εδώ βλέπετε αυτόματα μου έχει συνδέσει το Google Drive και μια άλλη παρόμοια εφαρμογή το Nextcloud και μπορώ να έχω πρόσβαση από εδώ στα αρχεία που έχω στο Drive μου. Βέβαια φυσικά μπορώ να έχω και από το Google Drive, αλλά είναι χρήσιμο να τα έχω όλα μαζεμένα σε, ένα, σε μια εφαρμογή μαζί. Μπορώ σε ένα φάκελο να αλλάξω την προβολή σε λίστα ή σε μεγάλα εικονίδια και για να επιλέξω ένα αρχείο, ας δούμε αυτό, πατάω παραταμένο, το αρχείο επιλέκτηκε και μπορώ να κάνω διαγραφή όπως βλέπετε εδώ ή να το κάνω κοινοποίηση το κουμπάκι ή να συνεχίσω την επιλογή μου να επιλέξω όσα από αυτά θέλω για να κάνω για παράδειγμα μαζική διαγραφή ή ό,τι άλλη επιλογή μου βγάλει εδώ για μαζική επεξεργασία και να πατήσω το χ για να σβήσω αυτή την επιλογή. Τώρα, μια άλλη λειτουργία που θα θέλαμε από μια τέτοια εφαρμογή είναι να κάνουμε μια εκαθάριση τα αρχεία μας. Δεν την έχει αυτή η απλή εφαρμογή. Θα δείξω τώρα κάποια άλλη. Η εφαρμογή Files by Google είναι μια παρόμοια εφαρμογή της Google με την οποία μπορούμε να κάνουμε περιήγηση των αρχείων με παρόμοιο τρόπο όπως δείξαμε και με την προηγούμενη εφαρμογή είτε με τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης είτε ανακατηγορία αλλά υπάρχει και μια λειτουργία της εκαθάρισης όπου θα γίνει μια σάρωση της συσκευής μου και θα βρει αρχεία τα οποία πιστεύει να δια, μπορώ να διαγράψω, όπως για παράδειγμα τα άχρηστα αρχεία είναι δηλαδή προσωρινά αρχεία των εφαρμογών που μπορούν να διαγραφούν και να γλιτώσω κάποιο χώρο, ή μου δίνει και άλλες επιλογές στην εκαθάριση κάποιους φακέλους ή να δω τα αρχεία που έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος, εδώ πέρα διαγραφή μεγάλων αρχείων να πατήσω εδώ και να μου βγάζει κάποια βίντεο και τα βίντεο συνήθως καταλαμβάνουν κάποιο χώρο ή άλλα αρχεία μπορώ να διαγράψω ένα αρχείο ή περισσότερα αφού βέβαια βεβαιωθώ ότι δεν τα χρειάζομαι. Και άλλες επιλογές όπως να απελευθερώσετε χώρο από τις εφαρμογές, να βγάλετε εφαρμογές οποίες δεν χρειάζεστε, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζετε τι ακριβώς διαγράφεται. Και επίσης, τώρα δεν μου το βγάζει, κανονικά θα μου έβγαζε και την επιλογή να διαγράψω φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή μου. Με προσοχή όμως αυτό. Μπορώ να το κάνω όμως και από το Google Photos. Δηλαδή τι συμβαίνει τώρα. Εάν έχουμε το Google Photos εγκατεστημένο στην εφαρμογή πατάω εδώ το Google Photos αυτό αυτόματα παίρνει ένα αντίγραφο ασφαλείας των φωτογραφιών μπορώ μέσα από το Google Photos να απελευθερώσω χώρο ή και από την εφαρμογή που σας έδειξα πριν αλλά επειδή το είχα κάνει δεν μου το έβγαζε τώρα μπορώ μέσα από εδώ από το Google Photos εδώ που λέει απελευθερώστε χώρο θα δει ποιε φωτογραφίε τις έχει ήδη αποθηκεύσει στο Google Photos και θα τις διαγράψει από τη συσκευή μου. Άρα δεν θα χαθούν οι φωτογραφίες, θα είναι προσβάσιμος όμως από το Google Photos. Αν θέλετε λοιπόν να μην τις έχετε στο κινητό και να είναι μόνο στο Google Photos, μπορείτε να πατήσετε εδώ απελευθέρωση χώρου για να σβήσει φωτογραφίες από το κινητό σας, αλλά όχι από το Google Photos. Φυσικά η συσκευή σας μπορεί να έχει άλλη εφαρμογή για καθάριση αρχείων. Συνήθως όλες οι συσκευές έχουν μια τέτοια εφαρμογή. Αυτά λοιπόν για τη διαχείριση αρχείων σε Android.